ένα όμορφο κορίτσι, ξανθό, ναζιάρικο, που φλερτάρει πολύ γενικώς με όλη την ιδιωτική τηλεόραση, την Ιωάννα Μαλέσκου. Δηλαδή, την Ελένη Μενεγάκη της Κρήτης, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος ποιον ποια ακριβώς εννοούμε. Λοιπόν, η Ιωάννα, λοιπόν, θέλω να σας πω, θυμάστε που σας είχα πει ότι ο Sky την είχε προσεγγίσει για το My Style Rocks. Ναι. Και ενώ επειδή δεν ήθελε να το κάνει η Ιωάννα, μετά ο Sky έλεγε ότι δεν της είχε κάνει την πρόταση. Είχε γίνει έτσι το πράγμα. Έτσι έγινε. Δηλαδή, έτσι είχε γίνει, ναι. Τώρα λοιπόν επιβεβαιωνόμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί έχω το σούπερ αποκλειστικό που λέει ότι ο Sky όχι μόνο της είχε κάνει την πρόταση, αλλά βρέθηκε πάλι στα σκαλιά της. Και αυτή τη φορά για το Big Brother. Πώς σας φαίνεται, Τι θέλω πολύ. Σας άφησα τώρα. Κάγκελο. Δεν ξέρω, έχω παρακολουθήσει κάποια αποσπάσματα. Είναι μια κοπέλα που είναι ομιλητική. Βέβαια, τσαχπίνα. Δεν ξέρω όμως ένα τέτοιο κόνσεπτ, αυτό που λέγαμε πριν, που πρέπει να βρεις ψυχολογίες και ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων και να τις βγάλεις στην επιφάνεια, να δημιουργήσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αλλά πρέπει και ο Sky να βρει παρουσιαστή. Ένα που δεν βρίσκει για το Big Brother. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να βάλω κάποια δεδομένα στο τραπέζι. Έλα, για βάλτε. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Big Brother έρχεται ανανεωμένο και με ένα κόνσεπτ που προσπάθησαν να το κάνουν και ένα lifting γιατί είναι πολλά χρόνια. Μήπως υπάρχουν κάποιοι. Παράμετροι που δεν είναι. Ναι, κάποιοι παρουσιαστές που είναι, ας πούμε. Μπορεί να είναι ένας παρουσιαστής που να είναι μέσα στο σπίτι για κάποιο λόγο. Ναι. Και να είναι ένας παρουσιαστής που να είναι ο κεντρικός που να, κάνει την διεκπαιρέωση του live και άλλα. Δεν ξέρω, γιατί εγώ την Ιωάννα Μαλέσκου προφανώς και σαν εικόνα πάρα πολύ ωραία. Η κοπέλα έχει εμπειρία σε ζωντανό πρόγραμμα. Ναι, βέβαια. Αλλά το Big Brother είναι ένα άλλο πρόγραμμα που έχει μεγάλη δυσκολία. Κοίταξε, προφανώς εάν καταλήξουν στην Ιωάννα, γιατί αυτά είναι τα πρόσωπα με τα οποία τόσο καιρό κάνουν συζητήσεις, όπως είχαμε πει και με το Χάρη Βαρθακούρη. Ναι. Λοιπόν, εάν λοιπόν προφανώς καταλήξουν στην Ιωάννα, θα είναι ένα πρόσωπο που θα αποφασίσουν να το στήσουν και να το χτίσουν. Δηλαδή να το καθοδηγήσουν απόλυτα και να το βοηθήσουν απόλυτα. Παίζει ρόλο και τα Δηλαδή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται και η Πολίνα Τόλη. Δηλαδή πολύ είναι από πάνω σε αυτό. Βέβαια, ξέρει να χτίζει ανθρώπους. Η Ιωάννα Μαλέσκου λοιπόν είναι ένα πρόσωπο. Αλλά ένας άνθρωπος που κάνει τηλεόραση από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται, εγώ θεωρώ το δείχνει το στίγμα του που μπορεί να τοποθετηθεί. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Τατιάνα Στεφανίδου ήταν μια παρουσιάστρια που με το που εμφανίστηκε στην ελληνική τηλεόραση, μάθε το βλέμμα τη, μάθε τον τρόπο που μιλούσε. Μάθε το στυλ τη, ο αέρα τη κτλ. Ήταν μια κοπέλα, τότε μια κοπέλα που μπορούσε να στηριχθεί σε κάποια κόνσεπτ πάνω τη. Γιατί ήταν και δημοσιογράφος και είναι η κοπέλα η γυναίκα. Νομίζω η Ιωάννα Μαλέσκου είναι πιο στη χαρτωμένη της πλευρά. Ναι. Πιο πρωινό, πιο χαρτομελιά. Μπορεί να κάνει βέβαια τη διαφορά, γιατί και όταν η Μανίδης, ας πούμε, ήταν χαρτωμένος και ωραίος. Ναι, βέβαια. Και ξαφνικά τον είδες καπόλου. Επίσης, εδώ στο Sky. Καπόλου, όμως, που να έχει. Σε reality εννοώ, καμία σχέση. Ναι, αλλά είχε, περιέγραφε αγώνες. Δηλαδή, το έχει μέσα στο DNA του αυτό. Την ένταση, το χαβαλέ. Να σου πω κάτι. Εδώ είδαμε τη Χριστίνα Μπόμπα να γίνεται κεντρική παρουσιάστρια. Θέλω να μου ανοίξει το στόμα τώρα. Καινούργια χρονιά έχω έρθει. Όχι, όχι, όχι. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χαρούμενη εσύ πρωτοχρονιά. Κρατιέται, κρατιέται.